Σήμερα στο Σεφ στον Αέρα φτιάχνουμε συνταγές για μπουφέ με του Σεφ Ανδρέα Λαγό και Λίλα Κούρτη. Δείτε πώς θα εντυπωσιάσετε εύκολα με τα σπαράγγια σε φιλοκρούστας, τη γεμιστή φράντολα. Είναι φοβερό, παιχνιδιάρικο και πεντανόστιμο. Γρήγορα καναπεδάκια με αυγοτάραχο μεσολογγίου και μια εύκολη συνταγή με αυγό και τρίμα αυγοτάραχου. Αυτό είναι το απόλυτο γκουρμέ της Αγίας Καθημερινότητας. Αν δεν είναι αυτό γκουρμέ, τι είναι? Θα περάσετε στο μπουφέ. Τα μεζεδάκια επιμελούνται ο Ανδρέας Λαγός και η Λίλα Κούρτη. Ένας μπουφές πρέπει να έχει ποικιλία, πρέπει να έχει χρώμα, πρέπει να έχει γεύση, να είναι ελκυστικός και να έχει κρύα και ζεστά διάφορα μεζεδάκια ώστε να μπορούν όλοι να καλύψουν τις ανάγκες τους. Η πιο μεγάλη απόλαυση όταν μαγειρεύω είναι η διαδικασία, να δω σε τι κατάσταση είναι τα υλικά, πόσο φρέσκα είναι, πόσο ευωδιαστά, να δω από πού έχουν έρθει, αν είναι από τη γη, αν είναι από τη θάλασσα, να βρω όλη την ιστορία από πίσω και τελικά να μπορέσω να συνθέσω ένα ωραίο πιάτο. Για όλους νομίζω η μαγειρική συνδέεται με μνήμες, με την νοσταλγία, με τις μυρωδιές από την κουζίνα της μαμάς και της γιαγιάς. Έτσι και για μένα η γιαγιά μου ήταν καλοφαγού, ήταν αυτό που ορίζουμε ως γκουρμέ. Γι' αυτό και εγώ είχα μία όθηση πάντα στην κουζίνα και γι' αυτό και διάλεξα αυτό το επάγγελμα. Τα αυγά μάτια ήταν πάντα το αγαπημένο μου φαγητό. Σήμερα θα φτιάξουμε διάφορους μικρούς μεζέδες που μπορεί κάποιος να παρασκευάσει με το αυγοτάραχο του Αιτωλικού, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό έδεσμα. Είναι τόσο εύγευστο, τόσο υγιεινό. Θεωρώ ότι όλοι πρέπει να το βάλουμε στη διατροφή μας και το αυγοτάραχο του Αιτωλικού είναι μέσα στις 30 καλύτερες τροφές του πλανήτη. Καλησπέρα, γλυκιά μου, τι κάνεις? Θα κάνουμε πάρτι. Θα κάνουμε πάρτι. Θα ετοιμάσουμε μπουφέ. Πάρτι με λαγό στη φάδο. Όχι. Δεν θα βάλουμε λαγό σήμερα. Σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε λαχανικά. Ωραία, και υγιεινά λαχανικά βλέπω που έφερες. Σπαράγγια, εξαιρετικά. Ένα παραγνωρισμένο λαχανικό, το οποίο το παράγουμε κατά κόρο στη Βόρεια Ελλάδα και το περισσότερο από αυτό εξάγεται. Εξάγεται. Ξέρεις. Και στα σπαράγγια είναι ένα λαχανικό το οποίο ή θα βρεις φανατικούς που λατρεύουν τα σπαράγγια που τα τρώνε με όλους τους τρόπους και υπάρχει και κόσμος βέβαια που τα σιχαίνει, δεν θέλει καθόλου να τα κουμπάει. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα λαχανικό το οποίο εκτός από τις φοβερές φαρμακευτικές και θεραπευτικές ιδιότητες που έχει, είναι απίστευτα διουρητικό και πολλά άλλα που θα σου πω στη συνέχεια. Έχει βιταμίνες α, σ, που είναι πάρα πολύ αντιοξειδωτικό, αντικαρκυνικό. Αντικαρκυνικό βέβαια. Και επίσης έχει μεγάλη ποσότητα βιταμίνη C, δηλαδή αντί να φας πορτοκάλι, τρως σπαράγγια, ας πούμε. Και είναι και πολύ καταπραϊντικό. Εγώ πολλές φορές κάνω μια αποτοξίνωση για 2 μέρες, όπου τις φλούδες από τα σπαράγγια τα παίρνω, τα βράζω σε λίγο ζεστό νερό. Ναι. Και κατευθείαν φεύγει το φούσκωμα, φεύγει ο πονόκυλος, τα πάντα. Ναι, 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 είναι φοβερό. Ναι, 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 ναι. Είναι πραγματικά ένα από τα θαυματουργά έτσι, λαχανικά. Αντιφλεγμονώδες. Ναι. Και σήμερα πώς θα το επεξεργαστούμε? Σήμερα θα το επεξεργαστούμε απλά για μπουφέ. Θα κάνουμε πακετάκια με φύλλο κρούστας εδώ εξαιρετικό που έχουμε, τα οποία θα βάλουμε μέσα τα σπαράγγια, θα τα μαριναρούμε σε λίγο σόγια, λίγο μέλι και σισαμέλαιο και θα κάνουμε και ένα ωραίο dip με ταχίνι. Για το δούμε αυτό. Μπορώ να το φάω τώρα αυτό, όχι. Όχι. Αυτό που έπρεπε να φας το έχεις φάει. Δεν μ' αφήνει να τα τρώω. Τώρα σε αυτά θέλουμε να τα μαριναρούμε λίγο. Έχω φέρει εδώ λίγη σόγια.
Όταν λες να τα μαρινάρω, πάντα όταν ακούω τη λέξη μαρινάρω, σκέφτομαι ότι πρέπει να τα αφήσω στο ψυγείο. Δεν εννοείς με αυτή την έννοια? Όχι. Α. Αυτό καλό είναι να τα αφήσουμε ένα τέταρτο με 20 λεπτά για να έρθει λίγο να αποτίσει το εσωτερικό. Βέβαια, την ίδια μαρινάδα θα τη χρησιμοποιήσουμε μετά και, και σαν σάλτσα. Αυτό τι ήταν που λοιπόν, έβαλες τώρα? Έβαλα σόγια, έβαλα λίγο σουσαμέλαιο και θα βάλω και λίγο μέλι. Θα βάλω και λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι, αλάτι δεν βάζω έτσι γιατί έχω τη σόγια. Είναι πολύ απλό, λίγο ανακάτεμα θέλει. Το μέλι θα λιώσει με το σουσαμέλιο και τη σόγια κατευθείαν. Και επίσης είναι και αυτό που στο φούρνο θα το γλασάρει, θα το κάνει, ξέρεις, θα το ζαχαρώσει, θα το καραμελώσει ακόμα καλύτερα. Μου τρέχουν και σάλια τώρα. Βασικά και έτσι όπως είναι, αυτή η μαρινάδα μπορεί να είναι και μια σάλτσα για μια σαλάτα. Δηλαδή να πάρεις τα σπαράγγια με λίγη πράσινη σαλάτα, λίγη γαλλική σαλάτα, λόλα, μαρούλι, οτιδήποτε άλλο. Εξαιρετική ιδέα. Και λίγο σουσάμι μπορείς να το βάλεις από πάνω για να γίνει πιο ασιατική, αφού έβαλες ασιατικά προϊόντα μέσα. Σου έχω εδώ μαύρο σουσάμι για μετά. Α, έχεις μαύρο, να είδα. Λοιπόν, τα σπαράγγια τα αφήνουμε μέχρι να μαριναριστούν λίγο. Θα ετοιμάσουμε το φύλλο. Έλα, βρε Αντρέα, να κόψω λίγο. Έλα, δοκίμασε. Λίγο από την άκρη όμως. Ναι. Γιατί τη φουντίτσα θέλω να φαίνεται. Φύλλο κρούστας, ε. Φύλλο κρούστας, το έχω κόψει ήδη εδώ. Και αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι το αλείψουμε με λίγη μαργαρίνη. Αν δεν έχουμε τέτοια, λιώνουμε ένα κομματάκι. Ναι. Και βέβαια, πρέπει να σπάσουμε και τα φιστίκια. Γιατί μέσα στο φύλλο ενδιάμεσα θα βάλουμε φιστίκι, φιστίκι ράπικο. Κάτι ωραία καβουρτισμένα φιστίκια έχεις εκεί, τα οποία τα τσάκισα προηγουμένως. Ένα-ένα τα παίρνουμε. Ένα-ένα. Θα βάλουμε διάμεσα το φιστίκι. Και λίγο να σπάσει δεν πειράζει γιατί θα το τυλίξουμε και δεν θα φαίνεται καθόλου. Και να το φιστικό φύλλο. Α, βάζεις κι άλλο από πάνω. Θέλει άλλο ένα, ναι. Γιατί είναι λεπτό το φύλλο. Λίγο ρευστή μαργαρίνη. Και πάλι φιστίκι. Το διπλώνουμε στα δύο. Το διπλώνουμε και σπαράγγι εδώ, σπαράγγι και από εδώ. Είναι εύκολο και γρήγορο, δεν θέλει πολύ χρόνο. Τι είναι αυτό το οικοδόμημα τώρα? Τώρα θα δεις. Λοιπόν, τα κάνω δύο μαζί για να κερδίσω χρόνο, έτσι. Λοιπόν, γυρνάω τις άκρες εδώ για να μην φαίνονται οι άκρες από τα σπαράγγια και στην ουσία τα τυλίγω. Να το κάνω? Βέβαια θα το κάνω. Έτσι, πράγμα. Μία ακόμα. Α, όπως τη λέγουμε τα χαλιά για το χειμώνα. Μπορείς να το πεις και έτσι. Να σου πω την αλήθεια, αυτό δεν το φανταζόμουν. Είναι το εύκολο. Τσεπάκι, γλάστρα για σπαράκι. Τι το κάνω αυτό, το βάζω στο... Στο ταψί. Α, σε ταψάκι, να το ψήσουμε, ναι, σωστά. Εγώ θα συνεχίσω με τα υπόλοιπα. Εσύ πώς θα φτιάχνεις τα σπαράγγια συνήθως? Σπαραγκόσουπα. Τα κάνω ψητά, τα τρώω μέσα σε σαλάτες και μου αρέσουν επίσης τρομερά, ελάχιστα βρεσμένα, με λίγο λεμόνι. Τίποτα. Θέλουν ένα λεπτό το πολύ τα σπαράγγια. Ναι, θέλουν φοβερή ποσοστή. Γιατί πολλές φορές και στα εστιατόρια, ξέρεις, που πηγαίνουμε έξω, είναι παραβρασμένα. Αλλά όταν λέμε ένα λεπτό, το εννοούμε. Ναι, ένα λεπτό ακριβώς. Αχ, έλα, η έλα, τέλεια κάνεσαι. Διαδικασία. Έλα να τυλίξουμε το χαλί, πάμε. Έλα. Και του χρόνου. Μπορείς να το πεις και σαραγλί, ας πούμε, αυτό τώρα. Σαραγλάκι σπαραγγιού. Αν θέλουμε να δώσουμε, ξέρεις, ένα έτσι πιο ιδιαίτερο touch, γιατί όχι. Βάλουμε λίγο για να κάνει ωραίο χρώμα. Αλλιώς το αλείφουμε με πινελάκι, αν έχουμε. Θα βάλω και θα το περάσω λίγο και περάσω με το πινέλο. Και το ψήνουμε πόση ώρα αυτό, Αντρέα? 10 λεπτά θέλει ακριβώς, σε προθερμασμένο φούρνο πάντα, στους 180 βαθμούς. Και στο τέλος, μαύρο σουσάμι. Ή μαύρο κούκι. Ή μαύρο κούκι. Στο φούρνο. Αλλά είναι πολύ ωραίο με το μαύρο κούκι.
Λοιπόν, θα κάνουμε ένα dip, μια σάλτσα, ένα συνοδευτικό για τα σπαράγγια, το οποίο έχει μέσα γιαούρτι. Στραγγιστό έβαλες. Στραγγιστό γιαούρτι, ναι. Ταχίνι. Και νομίζω ότι είναι και σούπερ φαγητό, δηλαδή έχει μέσα, ξέρεις, ταχίνι, το σπαράγγι, έχει τους σκυρούς καρπούς. Δυναμωτικό, αντικαρκυνικό, τονωτικό. Λίγο μέλι. Πλούσιο σε βιταμίνες, σε ιχνοστοιχεία, σε ασβέστιο. Όλα τα έχει. Τα έχει όλα μέσα. Και ξύσμα λεμόνι. Χαρακτηριστικό της τέχνης του Αντρέα Λαγού, το ξύσμα λεμόνι. Από σένα το έχω κολλήσει και το βάζω παντού. Παντού. Παλιά είχα ωραίες φρουτιέρες με λεμόνια, τώρα είναι μόνο ξυσμένα λεμόνια. Χάλια. Λοιπόν, νομίζω είναι αρκετό. Θα βάλω όμως και λίγο χυμό. Θα μου βάλεις σαλάτι και πιπέρι. Και εδώ πολύ σωστά επέλεξες και ένα ταχίνι το οποίο είναι από αναποκλείο του σουσάμι. Ολόκληρο. Που έχει τις ίνες, άρα έχουμε και περισσότερες ίνες και περισσότερες βιταμίνες βέβαια. Και για να δώσουμε έτσι και λίγο καυτερό, θα βάλουμε λίγη πιπερόριζα μέσα. Λίγη τριμμένη πιπερόριζα. Ή ελληνικά ginger. Ginger. Ή αλλιώς, το μάθες την άλλη φορά που σου το είπα, ζυγκίβερι. Το ήξερα, αγάπη μου. Πω, πω, και είναι ωραίο, γεμάτο χυμούς αυτό το ναι. Ginger, ε. Φρέσκο. Αυτό το dip το κάνω πολλές φορές όταν έχω και ψητό κοτόπουλο. Ταιριάζει καταπληκτικά. Αυτό σκεφτόμουν. Mm. Το μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και σε άλλες χρήσεις. Ε. Και αφού στο δεκάλεπτο που περιμέναμε να βγουν αυτά, έχω φάει όλο τον μπολ με τη σάλτσα, το οποίο είναι κάτι το ανεκδίγητο, ήρθα τώρα και το σπαράγγι. Πώς φαίνεται? Θεϊκό. Είδες, έχει γλασάρι, έχει καραμελώσει εδώ η σάλτσα. Το μέλι βασικά είναι αυτό που έχει κάνει όλη τη δουλειά. Και ταυτόχρονα είναι και ολοζώντανο. Είναι ολοζώντανο. Ναι. Το θέλουμε, είπαμε, το σπαράγγι, δεν το παραβράζουμε γιατί το καταστρέφουμε. Ναι. Έχω εδώ μια φοβερή πιατέλα. Βέβαια τώρα εδώ ωραίο θα ήταν να την είχαμε γεμίσει την πιατέλα, αλλά οκ. Okay. Είμαστε λυθοί. Και ταπεινοί επίσης. Δώσε τα κεντράρο. Ναι, ναι, ναι. Τότε, ωραία. Λοιπόν, θα βάλουμε το dip στο κέντρο. Είδες τώρα που έχεις φίξει με το ταχίνι. Εγώ τσάκισα αυτό σε συνδυασμό με αυτό, το οποίο δεν παίζεται μαζί όταν μικρός. Επειδή αυτό το θέλουμε, γιατί το έχει όλη τη γεύση. Το ζουμί της μαρινάδας μαζί με τη σόσα. Καλέ, κρίμα να πάει στο πιάτο, βάλ το πάνω τους. Πού στα σπαράγγια θες, να βάλουμε λίγο. Θα το βουτάμε εδώ. Έλα, ωραία, σου βάλω λίγο παραπάνω γιατί σ' αρέσει. Άσε γιατί θέλω φω και μετά. Α, κράτα το. Κράτα το. Λοιπόν, λίγα φυστικά για ακόμα, για το ντεκόρ, ξέρεις. Και λίγο μαύρο σαν. Μπράβο, Αντρίκο. Και είναι έτοιμο. Και εννοείται πως δεν μπορώ να το αγγίξω, διότι έχουμε και μπουφέ μετά, είναι για τους καλεσμένους. Στο τέλος αυτό, α, στο τέλος. Για τη συνταγή σπαράγγια τυλιγμένα σε φύλλο με σάλτσα από ταχίνι θα χρειαστείτε. Για τα σπαράγγια, 24 σπαράγγια, 6 φύλλα κρούστας, 1 κουταλιά της σούπας μέλι, 3 κουταλιές της σούπας σόγια σος, 3 κουταλιές της σούπας καβουρδισμένο σισαμέλαιο, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, 100 γραμμάρια φιστίκι, μαργαρίνι και μαύρο σουσάμι. Για τη σάλτσα θα χρειαστείτε 400 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, 2 κουταλιές της σούπας μέλι, 3 κουταλιές της σούπας ταχίνι, 1 κουταλιά της σούπας τζίντζερ, ξύσμα και χυμό από ένα λεμόνι, αλάτι, πιπέρι και 1 με 2 κουταλιές της σούπας νερό. Ο χειμώνας θέλει βιταμίνη C. Μου κάνει καλό στο tip της ημέρας. Η βιταμίνη C είναι ο καλύτερος σύμμαχος για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού μας συστήματος. 75 μιλιγκράμμ για τις γυναίκες και 90 μιλιγκράμμ για τους άντρες είναι η συνιστόμενη ημερήσια δόση για μια καλή άμυνα του οργανισμού ενάντια στα κρυολογήματα. Η σούπερ ανοσοενισχυτική βιταμίνη δεν κρύβεται μόνο στο φρεσκοστημένο χυμό πορτοκαλιού, αλλά και σε όλα τα εσπεριδοειδή. Πλούσια σε βιταμίνη C είναι και άλλα φρούτα, όπως το ακτινίδιο, η φράουλα και το ρόδι.
Βιταμίνη C περιέχουν και τα λαχανικά. Αν καταναλώνουμε καθημερινά πιπεριές, καρότο, μπρόκολο, λάχανο, μαϊντανό ή και κουνουπίδι, καλύπτουμε απόλυτα τις ανάγκες του οργανισμού μας και τον θωρακίζουμε απέναντι σε όλους τους πιθανούς χειμωνιάτικους εχθρούς της υγείας μας. Και τώρα ήρθε η ώρα της γεμιστής φράντολα. Σ' άρεσε η φράντολα, ε. Ο Ανδρέας όταν μας έστειλε τη συνταγή γραμμένη είχε κάνει ένα λάθος και έγραψε τη φρατζόλα φράντολα, αλλά μας άρεσε το φράντολα. Και μας έμεινε η φράντολα, λοιπόν. Και μας έμεινε η γεμιστή φράντολα. Είσαι έτοιμη για φράντολα? Είμαι, στην είμαι έχω έτοιμη. Και δίπλα, σε περιμένει. Αυτή είναι τώρα η γεμιστή ή η αγέμιστη? Όχι, αυτή είναι αγέμιστη φράντολα. Να στη φέρω? Όχι ακόμα. Πρώτα θα κάνουμε τη γέμιση. Να. Λοιπόν, αυτό είναι ένα υπέροχο πιάτο για μπουφέ, διότι γεμίζει το καρβελάκι, δεν χρειάζεται ψήσιμο, δεν χρειάζεται τίποτα απολύτως. Το κόβει σε φέτες και είναι ένα πολύ εντυπωσιακό. Παίρνει ο καθένας τη φέτα του στο πιάτο και στριφογυρίζει στο πάρτι και απολαμβάνει τους φίλους και την παρέα. Και τρώει. Και τρώει. Φραντολίτα. Mm. Λοιπόν, τι θα βάλουμε στη φράντολα, λοιπόν? Έχω πατάτα, την οποία την έχω βράσει, όχι πολύ βρασμένη, δεν το θέλω πολύ πουρέ, θέλω να κρατάει λίγο, την οποία θα την τρίψω. Τώρα εγώ πειράζει να τη βράσω και να τελειώσω με το πιρούνι? Όχι. Γιατί βαριέμαι όλο αυτό που κάνεις. Δεν πειράζει καθόλου. Ωραία. Απλά εμένα μου αρέσει και η πατάτα, ξέρεις, να βρίσκω και λίγο κομματάκι μέσα στη φράντολα. Mm. Και στο λιώσω μου κρατάει κομματάκι επίσης. Θα φροντίσω να τελειώσω τελείως. Εντάξει. Θα βάλω μέσα λεμόνι, γιατί εγώ χωρίς λεμόνι δεν πάω πουθενά, αγαπητοί. Χωρίς φλούδα λεμόνι. Τα πάμε αυτά. Δεν έχει υπογραφή στο πιάτο. Δεν λέει λαγός επάνω. Και θα βάλουμε τώρα μέσα τυρί σε κρέμα. Το βάζω όλο. Ανθότυρο. Εγώ το έχω κάνει και μερικότα, αλλά μου αρέσει η ελληνική βερσιόν να βάλουμε ανθότυρο ή και μανούρι. Ιδιαίτερα αυτό το υπέροχο ανθότυρο που έχουμε εδώ. Βέβαια. Δεν το συζητώ τώρα. Όλο. Σε μικρά κυβάκια θα κόψω το σύγκλινο μάνης. Μπορούμε να βάλουμε απάκι, όπως είπαμε, μπορούμε να βάλουμε ό,τι έχουμε από αλαντικά. Λοιπόν, θα βάλεις μέσα λίγο αλάτι και λίγο πιπέρι. Εγώ θα κόψω το πέρας που έχω φέρει αγκουράκια που ξέρω ότι τα λατρεύεις. Πίκλες. Πίκλες από αγκουράκια. Στορκίζομαι ότι δουλεύει το πιο εύκολα με πιρούνι. Γιατί είναι λίγο στουμποτικό το υλικό. Είναι, τώρα θα έρθει, θα βάλουμε και τα υπόλοιπα υλικά, λίγο θα έχει λίγο υγρασία. Μέσα και το αγκουράκι. Και για να δώσουμε και λίγο χρώμα, θα βάλουμε κόκκινη και κίτρινη πιπεριά. Θα βάλεις μέσα και λίγη από αυτή την καταπληκτική μουστάρδα. Μια κουταλιά της σούπας έτσι γεμάτη, είναι μια χαρά. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι του πάει τώρα κάτι ναι, κάτοικο. Θέλει. Αυτή είναι ντιζόν με σπόρους. Με συναπόσπορο μέσα. Με συναπόσπορο. Έχει ολόκληρο το σπόρο, νομίζω. Ναι. Και σκήνω, ρε, γιατί τον βρίσκεις μετά και όταν τρως και... Κάνε ένα κλάτς στο δόντι. Και σπάει. Και σπάει. Μέσα. Λοιπόν, και μας έμεινε... Αλάτι περιβάλαμε, έτσι. Mm-hmm. Βάλουμε και δύο αυγά, τα οποία τα έχουμε βράσει τα αυγά. Το αγαπημένο μου υλικό είναι αυτό. Χοντροκομμένα, γι' αυτό το βάλα. Θα βάλουμε και λίγο μαϊντανό. Τα θυμάσαι τα παλιά καναπεδάκια της δεκαετίας του 70 που ήταν το αυγό το σφιχτό κομμένο στη μέση. Στη μέση που είχε από πάνω... Και από πάνω είχε ή μαγιονέζα ή μουστάρδα, τα οποία τα θεωρώ ξεπέραστα. Βέβαια. Λοιπόν, έχω φέρει εδώ ένα καρβέλι. Σίκαλι μέσα. Με αρέσει περισσότερο γιατί έχει πιο σκληρή η κόρα και τη θέλω την κόρα σε αυτό. Και στην ουσία θα κόψω εδώ λίγο την άκρη. Αυτό μου φαίνεται κομματάκι δύσκολο, όχι? Όχι. Κοίταξε, για μένα είναι πιο εύκολο. Τώρα, αν θες, για πιο εύκολο μάλλον τρόπο, μπορείς να πάρεις ένα ψωμί που είναι πιο... Πιο φαρδί, πιο φουσκωτό. Πιο φαρδί, πιο φουσκωτό, για να μην παιδευτείς. Αυτό είναι πιο νόστιμο όμως, σίγουρα. Αυτό ακριβώς. Και με ένα μαχαίρι, γύρω-γύρω, να φέρεις στο ψυχά.
Γιατί τώρα κανονικά μπαίνει το δικό σου χέρι, αλλά δεν θα σε βάλω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θέλω, μαγάπη. Α, θες, ε. Ναι, αυτό θες. Βγάλε ψυχα. Ε, πιάνεις. Παιδάκια, έχετε στο σπίτι. Γιατί το δικό μου θα την καταστρέψουν, το δικό σου νομίζω... Σου ήρθε γάντι ακριβώς η φράντολα, ναι. Έτσι. Και είναι και φωνικό όπλο στην κουζίνα. Αν σε πειράξει κανείς, του δίνεις μια με τη φράντολα. Ωραία. Τέλεια. Τέλεια, βλέπεις, κοίτα το τι έχεις κάνει. Ολόκληρη τρύπα. Λοιπόν. Κουφώνουμε το ψωμί που λέγαμε παλιά. Λοιπόν, και τώρα μου γεμίζεις. Σπρώχνεσαι, υποβόηθησέ το. Με αυτή τη γέμιση μπορούμε να κάνουμε και δύο φρατζολάκια. Α, σίγουρα, ναι. Αυτή είναι λίγο μικρή η φρατζόλα, θα μας την πάρει όλη βέβαια. Τελικά ήταν εύκολο, Αντρέα, είχες δει. Ιδέες. Νομίζω... Λοιπόν, ε? Μια χαρά είναι η φράντολα. Δε. Λοιπόν, θα τη βάλουμε εδώ πάλι και τη γωνία που κόψαμε. Στο ψυγείο, καλό είναι να μείνει για μια-δυο ώρες για να έρθει να σφίξει για να μπορούμε να το κόψουμε μετά. Αν τώρα βιαζόμαστε, υπάρχει και ένα κόλπο για 20 λεπτά στην κατάψυξη. Mm-hmm. Έρχεται σφίγγει κατευθείαν, ώστε μετά να μπορούμε να το κόψουμε σε ωραίες λεπτές. Το τυλίξουμε σε μεμβράνη. Θα το τυλίξουμε σε μεμβράνη και θα το βάλουμε στο ψυγείο. Okay. Αυτό. Εδώ είναι η φέτα που το έχουμε κόψει από πριν. Κοίτα εδώ. Βλέπεις, έχουν δέσει τα υλικά. Θέκο. Η κόρα είναι σκληρή, είναι γύρω-γύρω, ίσα-ίσα τόσο όσο πρέπει. Και τώρα το κόψουμε σε λεπτές φέτες. Και είναι και μια ωραία ιδέα για σάντουιτς των παιδιών για το σχολείο. Ναι, είναι πολύ παιχνιδιάρικο αυτό, θα τους αρέσει. Κοίτα. Α, και στέκεται. Βέβαια στέκεται. Αλλά θέλει, όπως είπαμε, 2 ώρες σίγουρα στο ψυγείο. Έχει εντωμεταξύ ποτίσει και το ψωμάκι. Το βλέπω πιο. Μαλακό. Μπορώ εγώ να δοκιμάσω στο μεταξύ. Βέβαια. Τη γωνίτσα. Το λες και ένα διαφορετικό σάντουιτς. Για πες, τι απλά λέει. Απλά μαγικό, δεν έχω λόγια. Είδες μερικές φορές τι μπορεί να κρύβει μια φράντολα. Είδες. Τι να στη μια μπορεί να κρύβεται σε κάτι που φαίνεται απλό και καθημερινό και συνηθισμένο. Έχει ηθικό δίδαγμα αυτό το φαγητό. Είναι φοβερό. Παιχνιδιάρικο και πεντανόστιμο. Ας φάω κι εγώ λίγο. Να δω τι κάνω. Το κακό εδώ. Αυτό είναι για τους καλεσμένους μας. Α, και αυτό κακό είναι. Το κόψα στραβά. Άστα, γιατί έχουμε καλεσμένοι. Μην το τρως έτσι. Πάμε να την υποδεχτούμε. Πού είναι? Έρχεται. Για τη γεμιστή φράντολα με ανθότυρο και σύγκλινο θα χρειαστείτε μία μεγάλη πατάτα, 2 αυγά βραστά, 1/3 από ένα ματσάκι μαϊντανού, ξύσμα από ένα λεμόνι, μία κίτρινη και μία κόκκινη πιπεριά, 100 γραμμάρια αγκουράκι τουρσί, 400 γραμμάρια ανθότυρο, 200 γραμμάρια τυρί κρέμα, 200 γραμμάρια σύγκλινο μάνης, αλάτι, πιπέρι, μία φρατζόλα ψωμί σίκαλης περίπου 750 γραμμάρια και μία κουταλιά της σούπας μουστάρδα. Χρυσάφι της λιμνοθάλασσας ή ελληνικό χαβιάρι. Όπως και να το πείτε, σήμερα θα φάμε αυγοτάρα, Χολίλα μου αγαπημένη, που ήρθες με τα δωράκια σου τα φοβερά εδώ. Και βέβαια ένα τέτοιο special μεζέ δεν γίνεται παρά να τον προλογίσουμε. Να του δώσουμε σίγουρα τη θέση που το αξίζει. Σίγουρα. Για πες μας λίγο την ιστορία, γιατί το αυγοτάραχο έχει ιστορία παλιά όσο οι Φοίνικες. Η ιστορία του αυγοτάραχου ξεκινάει από τους αρχαίους χρόνους. Οι Φοίνικες και οι Αιγύπτιοι στην ουσία είχαν αξιολογήσει αυτή την τροφή, τα αυγά του θηλυκού κέφαλου, και ήθελαν με κάποιο τρόπο, εκτός από φρέσκα, να τα καταναλώνουν, γιατί τότε δεν υπήρχαν μέθοδοι άλλης συντήρησης, και σε μακρύ χρονικό διάστημα να τα ταξιδεύουν στην ενδοχώρα. Άρα στην ουσία εφήρμοσαν μία μέθοδο ταρίχευσης. Από αλάτισμα, από ξύρανση και μετά κλείσιμο μέσα σε φυσικό κερί μέλισσας. Ό,τι κάνανε με τους φαρό δηλαδή. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μία μορφή μουμιοποίησης. Πώς εμπνέει ο θάνατος τα ωραία πράγματα που τρώμε. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η τριβή των αρχαίων λαών το έφερε πιο κοντά στον υπόλοιπο δυτικό κόσμο. Οι αρχαίοι Έλληνες είναι αυτοί που το ταξίδεψαν στα πέρατα του κόσμου
Για κάποια χρόνια, για αρκετές χιλιάδες χρόνων, χάνεται αυτό το τρόφιμο. Επανεμφανίζεται στο Βυζάντιο, έρχεται μπροστά. Είναι άνθρωποι που το συνδέουν με τη θρησκεία, γιατί είναι και μια νηστίσιμη τροφή. Σωστά. Είναι άνθρωποι που το συνδέουν με τις γιορτές, με τις χαρές, με το νέο έτος, με τη γένα, με το γάμο των παιδιών. Και έτσι αυτό έδεσε κάπου τις χαρές του ελληνικού έθνους. Αυτό το τρόφιμο ήταν το δικό μας εορταστικό τρόφιμο. Συμβολίζει και την αυθονία. Ναι, σωστό. Βέβαια. Σωστό. Και αυτός που το έκανε διάσημο στην Ευρώπη μετά το 1821, το 1825 δηλαδή, ήταν ο Λόρδος Βίρονας. Το αυγοτάραχο του Μεσολογγίου όμως μιλάμε. Είναι ένα από τα 5 αλλιευτικά προϊόντα της Μεσογείου που είναι pop, δηλαδή προϊόν με ονομασία προέλευσης. Και όπως και να το κάνουμε, όλα τα άλλα αυγοτάραχα, διότι έχω τρέλα με το συγκεκριμένο, τα έχω δοκιμάσει τα πάντα, κανένα δεν συγκρίνεται με το αυγοτάραχο του Μεσολογγίου. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είναι πολλοί οι παράγοντες, είναι πολλοί οι λόγοι. Είναι το γεγονός ότι υπάρχει ένας απίστευτος, απέραντος φυσικός πλούτος εκεί. Έχει σημασία τι τρώει το... Η μπάφα. Ναι, η μπάφα τρέφεται με τον καλύτερο τρόπο εκεί. Ότι ζει ελεύθερη. Μας έλεγαν στην Ταϊβάν ότι το δικό σας δεν είναι σαν το δικό μας. Το δικό σας είναι πολύ πιο νόστιμο. Ψάχναμε να βρούμε για ποιο λόγο είναι πιο νόστιμο. Μας είπαν τελικά ότι εκείνοι προσπαθούσαν να κάνουν ιχθυοκαλλιέργειες. Εκείνοι επενέβαιναν με διάφορους τρόπους να το ταΐσουν. Οπότε το έχασες το... Το χάσανε το παιχνίδι. Τη φυσική νοστιμία. Η παλιαστή της δεκαετίας του 60 και του 50 κάθε Σάββατο μάζευαν τους φίλους τους και έβγαζαν ούζο με αυγοτάραχο. Τόσο απλά και τόσο λιτά. Τότε τα πράγματα ήταν πιο λιτά. Πιο λιτά και ταπεινά. Βέβαια, έχω να πω, είναι εξαιρετικός μεζές, αυτό είναι σίγουρο, αλλά έχω να πω ότι το δοκίμασα με όλα τα αλκοόλ που υπάρχουν. Το αλκοόλ που του πάει καλύτερα απ' όλα είναι η ρακή, οποιαδήποτε ελληνική ρακή χωρίς γλυκάνισο και η βότκα, παιδιά. Ναι. Γιατί τα λέω όλα αυτά, γιατί τα κάνουμε μεζεδάκια τώρα. Θα Βέβαια. Το κάνουμε. Έλα, Λίλα μου. Είναι ευκαιρία τώρα και γενικά και στις γιορτές, αλλά και όταν έχουμε κόσμο στο σπίτι. Είναι σημαντικό να μπορούμε να περάσουμε όμορφα και να χαρούμε με απλά πράγματα, με καλά υλικά και χωρίς πολύ κόπο. Γιατί το πιο σημαντικό για την οικοδέσποινα είναι ότι τραβάει τόσο πολύ ζόρι να ετοιμάσει όλα αυτά που πρέπει για να περιποιηθεί και στο τέλος η κακομοίρα είναι εξουθενωμένη και δεν καταλαβαίνει πως έφυγε η βραδιά. Και δεν το απολαμβάνει και η ίδια. Αυτό. Και το πιο σημαντικό είναι γιατί οι στιγμές χαράς που έχουμε στη ζωή μας είναι ελάχιστες πλέον με τους γρήγορους ρυθμούς. Το πιο σημαντικό λοιπόν είναι να μπορεί και η ίδια να το ευχαριστηθεί, να μπορεί και η ίδια να το απολαύσει. Και να μην. Και Λίλα, με έχουμε και νοικοκύρες. Και νοικοκύρες, βεβαίως. Και οι άντρες. Γιατί και οι άντρες έχουν μπει πάρα πολύ μέσα στην κουζίνα και καλά κάνουν για μένα. Κοιτάξτε τώρα αυτό το απίστευτο αριστούργημα που είναι όλο το αυγό της μπάφας. Το οποίο γίνεται κάθε Αύγουστο-Σεπτέμβριο, όταν γεννάνε, έτσι. Ναι. Πες μας, με δύο κουβέντες στη διαδικασία. Παίρνουμε το ψάρι, βγάζουμε ολόκληρο το αυγοτάραχο, mm-hmm. το βάζουμε λίγο σε αλάτι, μετά... Mm-hmm. Μετά το αφήνουμε να χάσει μέρος, να μπράβο, μέρος της υγρασίας του. Όχι όλη όμως την υγρασία. Καλό είναι να μην ταλαιπωρηθεί πολύ και να μην αποξηρανθεί τελείως, γιατί έχει πάρα πολλά θρεπτικά σημαντικά χαρακτηριστικά που θέλουμε να τα έχουμε και θα τη γεύση την ίδια. Αυτά. Και εκεί παίζει και η διαφορά. Δηλαδή, ανάλογα το πόσο το ξεραίνει ο καθένας, είναι και πιο νόστιμο ή λιγότερο Σωστό. Νόστιμο. Λοιπόν, Σωστό. Για φτιάξα ένα μεζεδάκι γρήγορα. Έχω πει πάρα λοιπόν, πολλά. Αν κάποιος θέλει με εύκολο τρόπο, γιατί το κερί δεν είναι ένα υλικό το οποίο χρησιμοποιούμε καθημερινά στην κουζίνα μας. Θέλει με εύκολο τρόπο να κόψει το αυγοτάραχο. Το πιο απλό είναι να το βγάλει από το ψυγείο, να το κρατήσει μία ώρα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Οπωσδήποτε, αλλιώς χάνει τα αρώματά του. Ναι. Δεν το παραβιάζουμε με κάποιο τρόπο να το βάλουμε σε φούρνους και σε τέτοια πράγματα. Διότι καταστρέφεται και είναι κρίμα. Δεν πήραμε δηλαδή ένα τόσο ωραίο πράγμα για να το καταστρέψουμε. Και μετά κάνει αυτές τις απλές κινήσεις. Δεν θέλεις κανένα μεγάλο μαχαίρι. Χαράζεις λίγο να φύγει το Εδώ, κερί στη φυσική, και το ανοίγεις. Στο φυσικό χώρισμα που έχει, που είναι οι δύο λοβοί ουσιαστικά του αυγού. Κόβουμε λοιπόν τις φετούλες του αυγοτάραχου. Καλό είναι να τις κόψουμε όσο πιο κοντά στην ώρα που θα σερβίρουμε τα υδέσματά μας. Δεν πρέπει να μείνουμε. Δεν μένει γιατί ξεραίνεται και δεν είναι ωραίο. Και οξυδώνεται κιόλας. Λοιπόν, κόβουμε τις φετούλες του αυγοτάραχου, απλές κινήσεις. Ένας πολύ ωραίος συνδυασμός είναι με το σίκο. Ταιριάζει πάρα πολύ. Ειδικά για ανθρώπους που δεν έχουν ξαναφάει αυγοτάραχο και ίσως τους φανεί λίγο ιδιαίτερη γεύση στην αρχή, το σίκο απαλύνει κάπως την επιθετικά
Θαλασσινή γεύση που έχει το αυγοτάραχο, πολύ σωστά. Οπότε το γλυκαίνει, το στρογγυλεύει και το κάνει λίγο πιο εύκολο, έτσι, σε ανθρώπους που δεν είναι εξοικειωμένοι. Αυτός είναι ένας μεζές ο οποίος είναι απολαυστικός. Εάν κάποιος θέλει να κερδίσει τους καλεσμένους του με μια πολύ απλή και εύκολη συνταγή και ακόμα και αυτούς που δεν είναι σίγουρος ότι έχουν ξαναδοκιμάσει το αυγοτάραχο, οπότε δεν ξέρει αν θα αντιδράσουν σωστά, αν θα τους αρέσει. Αβάζεις ίσα ίσα ένα τσακ. Αυτό. Από σε καλάκι. Εντάξει. Νομίζω δεν θέλει περισσότερο αυτό. Επειδή εγώ είμαι τον hardcore απολαύσεων, το θέλω σκέτο. Λαγούνι μου στο σερβίρο. Α, για μένα. Καλό μαζί. Α, βάζεις και τυρί από πάνω. Μπορούμε να κάνουμε την παραλλαγή. Πάρε σε αυτό. Ωραία, παίρνω εγώ αυτό. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε την παραλλαγή. Μπορούμε να έχουμε ένα ψωμάκι το οποίο οποιοδήποτε ψωμάκι του ταιριάζει, αλλά δεν θέλει να έχει πολλή ποσότητα ψωμιού. Αυτό είναι το σημαντικό. Να μην... Φλούδα ψωμιού. Θέλει φλούδα ψωμιού. Οπότε ναι, εδώ κάνουμε μια τόσο λεπτή. Φλούδα ψωμιού. Φλούδα ψωμιού. Είναι αυτό που να το δοκιμάσει. Είναι απλά συγκλονιστικό με το σπόρο που σήκω. Βάζουμε λίγο. Δηλαδή, ίσα να υπάρχει μια υγρασία, δεν βάζουμε παραπάνω. Τι ήταν αυτό που έβαλες? Λίγο κρεμώδες τυράκι. Μπορεί να είναι κάποιο κατοίκι, μπορεί να είναι κάποιο οποιοδήποτε κρεμώδες τυρί. Υπάρχει η δυνατότητα, αν θέλεις, να παγώσεις και καλό ελαιόλαδο, να το ανακατέψεις με λίγο λάδι και μετά να στρώσεις, εάν θέλεις, να κάνεις έναν τέτοιο μεζέ λίγο πιο ελληνικό, να το πούμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μπορείς να το στρώσεις είτε στο κουταλάκι, είτε μπορείς να το στρώσεις και σκέτο μόνο του. Μπορείς να κάνεις και αυτόν τον συνδυασμό. Και αυτό, μαζί. Μπορείς όμως να το φας και σκέτο, γιατί ξέρω, αφού είπες ότι σου αρέσει το σκέτο. Αυτά θα τα φάει ο λαγός, εγώ θα φάω. Θέλεις σκέτο από εκεί, εγώ θα φάω τα πιο περίπλοκα. Εντάξει, τότε θα κάνουμε αυτό από εδώ και το σκέτο θα πάει για την Ελένη. Ορίστε. Αχ, τέλεια. Εγώ θα βάλω και λίγο πιπέρι όμως. Βεβαίως, του ταιριάζει πάρα πολύ. Του ταιριάζει πάρα πολύ το πιπέρι. Επίσης... Άλλο μεζεδάκι. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε έναν... Έλα, δεύτερο. Έναν άλλο τρίτο συνδυασμό. Μάλλον, τώρα. Τρίτο. Ναι. Όπου εδώ, αν και είναι πάρα πολύ υγιεινό να τρώει κανείς αυτήν τη μεμβράνη, γιατί έχει πολλά θρεπτικά... Α, έχει, εγώ τη βγάζω πάντως. Όχι, έχει πάρα πολλά θρεπτικά. Ναι. Είναι όπως είναι ο πλακούντας που προστατεύει το μωρό. Άρα κρατάει και αυτό πάρα πολλά θρεπτικά. Το έχουμε ερευνήσει, γι' αυτό και το λέω. Τη βγάζουμε γιατί είναι λίγο σκληρή. Επειδή και... όμως τώρα θέλουμε να κάνουμε μια παρασκευή που να είναι διαφορετική. Λοιπόν, εδώ βάζουμε λίγη τσαχπινιά, όπως συνηθίζουμε να λέμε στην κουζίνα, λίγο σπίρτο. Δηλαδή, τι θέλουμε? Θέλουμε μια γεύση που να το ανεβάσει λίγο. Σχοινόπρασο. Σχοινόπρασο. Που να μην είναι επιθετική, να είναι όμως απαλή. Εδώ θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και τον τρίφτη. Μπορούμε να κάνουμε όμως και αυτό. Έχουμε πάρει lime και έχουμε πάρει τη φλούδα του. Μπορούμε να την ξύσουμε στον τρίφτη ή να την κόψουμε πολύ πολύ μικρά μπαστούνάκια. Ελάχιστα μπαστούνάκια. Sometimes our life is strange. And it seems you gotta do. Ωραία, και βάζεις λίγο βέβαια γιατί είναι έντονο. Γιατί έχει μια έντονη. Να μην το σκοτώσει. Αψάδα. Δεν θέλουμε να το μπερδέψουμε πολύ. Εντάξει, σας πω κάτι. Εγώ αυτό που δεν μπορώ να το κάνω σπίτι, στο αρκέζομαι, αλλά μπορώ να κόψω τη φέτα και το βάλω πάνω. Είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνεις αυτό. Είναι σαν σούσι αυτό τώρα. Αυτό είναι σούσι. Αυτό το κάναμε στην Ιαπωνία και τρελάθηκαν οι Ιαπωνέζοι ήδη. Λοιπόν, αν κάποιος θέλει να δείξει τις ικανότητές του μέσα στην κουζίνα, δεν χρειάζεται να κάνει πολλά πράγματα. Δύο καλά απλά υλικά και τελειώνει το πράγμα. Θέλω όμως να μας το μαγειρέψει κιόλας. Ωραία. Εδώ να κάνω μια εισαγωγή στο μαγείρεμα του αυγοτάραχου. Το αυγοτάραχο δεν μαγειρεύεται, αλλά επίσης εγώ που το λατρεύω, δεν μπορώ πραγματικά να το αγοράσω, γιατί είναι πολύ ακριβό. Θα το αγοράσουμε σε μια γιορτή, έπειτα είμαι μόνη μου στο σπίτι, δεν γίνεται να πάρω αυγοτάραχο. Πλην όμως, έχει βγει τώρα το τρίμα αυγοτάραχου, το οποίο είναι πολύ φθηνό σε σχέση με τον μπαστούνι. Το έχω πάντα στο ψυγείο μου και κάνω θεϊκά πράγματα με αυτό. Δηλαδή, όλες τις σαλάτες με όσπρια, από πάνω αν ρίξεις τρίμα αυγοτάραχου, γίνεται το κάτι άλλο, παιδιά. Εκτινάζεται η γεύση των οσπρίων. Και όσο εγώ θα τρώω το αυγοτάραχό μου, Αντρέα, βοήθησε τη Λίλα. Εδώ είμαι να κάνετε... βοηθός, πρώτος βοηθός. Ωραία. Αυγουλάκια. Ακούω τις διαταγές. Λοιπόν, θα βάλουμε λίγο λάδι στο τηγάνι. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε και αντικολλητικό τηγάνι, αν θέλουμε. Αυτό είναι αυγουλάκια της ταιριάς με αυγουλάκια της θάλασσας. Σωστά. Είναι αυγό πάνω σε αυγό. Εκεί, εντάξει. Ωραία, μια χαρά. Μόλις ζεσταθεί, θα ρίξουμε μέσα τα σπαράγκια.
τα οποία σπαράγγια τα έχουμε κάνει ένα ζεμάτισμα. Αυτά τα έχεις ζεματίσει από ό,τι ναι, βλέπω εδώ, ναι. Μισό λεπτό θέλω να φτάσει σε βραστό νερό, σε νερό που βράζει. Δεν θέλουν και πολύ στο τηγάνι. Όχι. Τα. Τώρα μπορούμε να σβήσουμε με ένα σπινάκι από κρασί σάμος. Έτσι, μπράβο. Πατρίδα. Χάρηκες, Αντρέα, τώρα. Πάλι χάρηκα, ε. Ακού δίνεις μια γλύκα, δηλαδή, το κύριο. Τι θέλει. Μια γλύκα τι θέλει, αλλά όχι πολύ, τόσο όσο. Όχι. Λοιπόν, εγώ θα πάρω θα κόψω την πατάτα, έτσι. Να την κόψω. Η πατάτα είναι βρασμένη. Η οποία έχει βραστεί. Και μπορούμε να κάνουμε ακανόνιστα κομμάτια, δεν χρειάζεται να είναι τα ίδια, γιατί ακριβώς έχει βράσει. Δεν θέλει ίσα, πολύ. Ίσα θέλει να ζεσταθεί, δεν θέλει. Δεν θέλει και πολύ. Αυτό ακριβώς. Και τα προσθέτουμε μέσα στο τηγάνι. Μια χαρά. Τέλεια. Και ωραία μπουλάκια είναι αυτά που έχεις φέρει. Είναι... Από την κότα σου. Από την κότα μου. Που έχω στο μπαλκόνι μου. Λαγιά τι κάνεις. Καλά. Είναι υπέροχο αυτό. Τώρα βάζουμε λίγο αλάτι πιπέρι. Να εμπλουτίσουμε τη γεύση. Εγώ θα κόψω αυτό λίγο θα ακόμα. Από το... μοσχολέμονο. Ίσα ίσα θα ψηθεί το ασπράδι, τον κρόκο δεν τον πειράζει να είναι μελάτος. Σωστά. Λοιπόν, εγώ θα τα αφήσω εδώ. Για πάμε, τι άλλο λοιπόν, να βάλουμε. Τώρα προσθέτουμε λίγο από το σκηνόπρασο. Τέλεια. Το οποίο του ταιριάζει πάλι εξαιρετικά. Θα ρίξουμε και λίγο από το Λάιμε. Ξύσμα ναι, του μοσχολέμονου. Φίλη σου, Λελά. Μέσα στο ξύσμα όλα. Βέβαια. Και εγώ έχω λατρεία στα εσπερίδια. Θα κάνετε κολλητή παρέα. Έχουμε όλα να τα αρωματίσουμε. Να τα κάνουμε λεμονάτα. Θα ρίξουμε λίγο πιπεράκι ακόμα και τελειώσαμε. Τελευταία στιγμή λοιπόν, αφού έχουμε κλείσει ως αυγά της γης, πάμε στα αυγά της θάλασσας. Σωστό. Παιδιά, είναι καταπληκτικό αυτό, ε. Τώρα είναι που θα βγει όλο το περισσότερο άρωμα. Τώρα είναι όλη η μαγεία εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν το παίρνετε όλο το άρωμα αυτό. Εγώ το παίρνω και το νιώθω κιόλα. Θα βάλω λίγο παραπάνω. Θα βάλω, βεβαίως και θα βάλω. Ωραία λοιπόν είναι να πάρουμε μια βάση κοπή σε ένα ξύλο στο τραπέζι και να τρώμε μέσα από το τηγάνι. Εμένα αυτό μου αρέσει. Μέσα από το τηγάνι. Λοιπόν, αυτό το χαλάς όταν το σερβίρεις. Θα στο φέρω να το μυρίσεις εκεί. Είναι... Νομίζω ότι εγώ δεν το έχω μυρίσει. Απλά μαγικό. Κοίτα. Μύρισε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Είναι ίσως τη θερμοκρασία, γιατί τα αυγοτάραχο, όπως είπαμε και πριν, δεν μαγειρεύεται. Είναι έτσι. Τόσο όσο χρειάζεται για να αναδείξει τα αρώματα δηλαδή, και τη γεύση. Πες μου, αν υπάρχει πιο γκουρμέ πράγμα από αυτό. Αυτό. Και είναι απόλυτη τρία απλά υλικά. Δεν θες τίποτα άλλο. Καλά υλικά όμως. Το σημαντικό είναι ότι επειδή κουραζόμαστε όλοι και καμιά φορά λέμε τι να μαγειρέψω, γυρνάμε αργά. Άντε, ας κάνω αυγά μάτια. Να κάνουμε αυγά μάτια. Αλλά δώσ' τους και ένα. Αλλά επειδή δουλέψαμε και θέλουμε την ανταμοιβή μας, καλό είναι να επιβραβεύσουμε τον εαυτό μας να βάλουμε και κάτι ακόμα. Και βέβαια, ξέρεις ποια είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση, ότι αυτό το αυγοτάραχο είναι μια εξαιρετική πλήρης τροφή. Έχει όλες τις βιταμίνες Α, Β, Σ, Ε, έχει αντιοξυδοτικά, κάνει καλό στην καρδιά. Είναι φοβερής ποιότητας πρωτεΐνη, που σημαίνει ότι κάνει καλό στα παιδιά, στους αθλητές, στους ανθρώπους που κουράζονται. Σωστά. Είναι μια εξαιρετική τροφή. Για τη συνταγή αυγά μάτια με τρίμα αυγοτάραχου θα χρειαστείτε 25 άγρια σπαράγγια ή 6 σπαράγγια, μία πατάτα, ένα σφινάκι γλυκό κρασί σάμου, 10 κλονάρια σχοινόπρασο, 4 αυγά, μία κουταλιά της σούπας τρίμα αυγοτάραχου, ξύσμα από ένα λάιμ, αλάτι, πιπέρι και 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Κόψε μου, Μπουκίτσα. Ορμήξτε σε αυτό το υπέροχο πράγμα. Πρόσεχε, καίει.
Κοίτα εδώ, εντωμεταξύ, πώς πάει ο κρόκος. Πω. Κοίτα, να τις έχουμε έναν υπέροχο μπουφέ. Σε αυτό όμως πέσαμε. Έλα, σένα. Κάτι ξέρουμε. Είναι τέλειο. Θεϊκό, ε. Να σε κεράσω. Να με κεράσεις. Έτσι, βέβαια, πράγμα, να μην ζηλεύω. Όχι βέβαια. Και τώρα κι εγώ. Νομίζω ότι δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα. Βασικά λοιπόν θυμάσαι, δεν μπορείς να μιλήσεις. Αλλά να πω, θυμάσαι πριν λίγα χρόνια που ήταν της μόδας οι γεύσεις που λέγαμε Mare Monti, δηλαδή ένα πιάτο που συνδύαζε το βουνό και τη θάλασσα. Είναι αυτό. Σωστό. Το απόλυτο Mare Monti πιάτο. Σωστό. Και πριν κλείσω, θέλω να σας δείξω αυτό, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Σε αυτό το εξαιρετικό βιβλίο, ο Φεράν Αντριά, που είναι ο μεγαλύτερος σεφ αυτή τη στιγμή στον κόσμο, έβγαλε ένα βιβλίο με, τις 30 πρώτες ύλες που θεωρεί πιο εξαιρετικές στον πλανήτη. Και βέβαια έχει μέσα το ελληνικό αυγοτάραχο με την Ακρόπολη πρώτη-πρώτη εδώ. Να το. Και δείχνει εδώ τη διαδικασία πώς γίνεται. Σωστά. Και το θεωρεί ένα πάρα πολύ καλό εναλλακτικό του χαβιαριού. Έτσι. Αυτό είναι η Ελλάδα και αυτό που έχει συμβεί, γιατί είναι ένα pop ελληνικό προϊόν, αυτό που έχει συμβεί με όλη αυτή την ιστορία, την δυσάρεστη από πολιτικής πλευράς, το καλό είναι ότι η Ελλάδα έγινε μόδα έξω. Έγινε το φαγητό μας μόδα, έγιναν οι πρώτες ύλες μας μόδα και αυτό είναι τουλάχιστον μια παρηγοριά. Και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό, γιατί είναι από τα λίγα πράγματα που μπορούμε πλέον να δείξουμε μεγάλο θαυμαστό τα ελληνικά προϊόντα. Ναι. Σωστό είναι. Αν ξέρουμε να τραβήξουμε το βλέμμα που έχει ούτως ή άλλως πέσει πάνω μας σε σωστά πράγματα. Στα καλά μας. Έτσι. Είναι υπέρ μας. Πριν σας χαιρετήσω, να σας πω ότι έρχεται Σαββατοκύριακο και είναι μια καλή ευκαιρία να μεταμορφώσετε μια Κυριακή σε γιορτή. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Μην χάσετε τη Δευτέρα στο Σεφ στον Αέρα. Συνταγές από τη Μήλο, από τη μαγείρισα Σούλα Μωραΐτη. Μάθετε πώς θα φτιάξετε τη σωστή και απλή κακαβιά. Θα πούμε αυτά τα πολύ μικρά και απλά μυστικά της ιδανικής κακαβιάς. Και δείτε τη συνταγή για τους μυρωδάτους ντοματοκευτέδες. Το μελαχρινό στο αφήνω, θα πάρω αυτό εγώ. Εντάξει, φάση αυτό. Προτιμώ σε ξανθό. Η Ελένη φτιάχνει μια εύκολη κρεατόπιτα με χοιρινό. Πέροχο. Μπράβο, Ελένη. Θα το φτιάχνω κι εγώ. Συμβαίνει πάντα. Όταν φτιάχνετε με Vitam, καίγεσαι να το δοκιμάσεις.